Ειδική σταθμή. Ναι. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Καταρχήν δεν ιστορία η οποία κάθε καλοκαίρι. Το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο τους παιδικούς. Αφορά βρεφονιπιακούς, βρεφικούς, παιδικούς, ναι, ΓΔΑΠ, ναι. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Δηλαδή περισσότερο από 50.000 παιδιά. Και τα κέντρα για τα παιδιά με αναπηρία. Mm-hmm. Οι αιτήσεις οι οποίες προβλέπουμε ότι θα γίνουν φέτος και στις εκτιμήσεις μας, όπως θα θυμάστε τις προηγούμενες χρονιές, πέφτουμε μέσα. Ναι. Οι εκτιμήσεις τις οποίες κάνουμε και οι πρόβλεψεις που έχουμε είναι ότι οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τις 120.000 παιδιά. Δυστυχώς, καταρχήν να ξεκινήσω από το ευτυχώς. Ευτυχώς ο αγώνας και η προσπάθεια των 5 μηνών, από το Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο, απέδωσε κάποιους καρπούς. Γιατί ναι, αν ήμασταν στο τραγικό, στο ζωφερό περιβάλλον του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, που μας έλεγαν οι κυβερνητικοί παράγοντες ότι αυτά τα 70 εκατομμύρια είναι διαθέσιμα από τα 200 πέρσι και πρόπερσι, κάθε χρόνο με αγώνα, με προσπάθεια επιτυχάναμε 200 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις δομές, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να εξυπηρετήσουν περί τα 90 με 100 χιλιάδες παιδιά. Εάν ίσχυε το ζωφερό σενάριο που είχαν ετοιμάσει το Φεβρουάριο και το Μάρτιο για τα 70 εκατομμύρια, λέγαμε ότι από τις 120.000 των αιτήσεων 35 με 40.000 το πολύ παιδιά θα εξυπηρετηθούν και πάνω από 10.000 θα είναι απολύσεις. Μας ρωτάνε τηλεθεατές. Πετύχαμε. Μισό, γιατί έχουμε ερώτηση από τηλεθεατές. Αρκεί να έχουμε χρόνο. Ναι, έχουμε χρόνο, μην ανησυχείτε καθόλου. Πότε θα προσλάβετε, λέει, εργαζόμενους για τα πεντάμινα? Ποτέ. Συγγνώμη Ποτέ. Για το τέτοιο. Ναι. Δεν τους προσλαμβάνουμε εμείς. Επί 5 μήνες καθυστεράει, να μην πω ότι είναι ανίκανοι, αλλά τέλος πάντων αποδείχτηκαν αναποτελεσματικοί, ένα πρόγραμμα για 55.000 θέσεις εργασίας με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εξασφαλισμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ναι, την ίδια ώρα που η χώρα έχει τρομερή ανάγκη από ρευστό. Έχουμε εξασφαλίσει από πέρσι αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για 55.000 άνεργους για τα πεντάμινα, ναι, και επί 6 μήνες υπάρχει εγκληματική καθυστέρηση. Να μην πω αδιαφορία και ανικανότητα. Τώρα, αυτές τις μέρες, επιτέλους, ο ΟΑΕΔ, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση, επειδή εμείς τους απασχολούμε, νομίζουν ότι οι Δήμοι τους προσλαμβάνουν. Όχι. Οι Δήμοι δεν ανακατεύονται σε καμία διαδικασία της πρόσληψης. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν πριν από ένα μήνα. Είναι ανυμπόρια αυτό το πράγμα? Ναι, είναι ανικανότητα. 5 μήνες. Ποιος να μην μπορεί. Φταίει, δηλαδή, ο ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας. Που δεν κάνουν τι? Που δεν κάνανε εγκαίρως τις διαδικασίες από το Φλεβάρι, να μην πω από το Γενάρη που ήταν άλλη κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ, να και φτάσουμε να τον Ιούλιο. Αυτές οι διαδικασίες. Και ειδικότητες τις οποίες τις χρειαζόμασταν την περίοδο του Απριλίου, του Μαΐου και του Ιουνίου, ναι, θα τις πάρουμε τον Αύγουστο που δεν θα τις χρειαζόμαστε. Παράδειγμα, η βρεφική και η παιδική σταθμή πάνε στο κλείσιμο τώρα λόγω του καλοκαιριού. Mm. Αυτούς τους βρεφοκόμους και τους παιδαγωγούς. Άρα λέτε εσείς τώρα που ολοκληρώθηκαν, ναι, οι διαδικασίες και είναι αργά. Δεν ολοκληρώθηκαν, ολοκληρώνονται. Ναι. Αυτό λέτε. Ναι. Λοιπόν, ευτυχώς, έστω και με καθυστέρηση 5 μηνών, αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε και αυτή την εβδομάδα που τρέχουμε τώρα, αρχίσαν και μας έρχονται κάποιοι από αυτούς τους επιτυχώντες. Φανταστείτε δε ότι 55.000 οικογένειες ανέργων θα παίρνανε μισθό και θα τρώγανε ψωμί από το Γενάρη, από το Φλεβάρι, από το Μάρτι, ναι, θα είχαν ένσημο ασφάλιστρο και θα είχαν νοσοκομιακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτά όλα πάνε και με κίνδυνο να χάσουμε τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το γνωστό ΕΚΤ. Λοιπόν, γιατί μέχρι τον Νοέμβριο το πολύ θα πρέπει να έχουμε υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά των δαπανών. Τι φόρμα είναι αυτή, δηλαδή? Ορίστε. Τι φόρμα ήταν αυτή τόσο δύσκολη, ρε παιδί, ναι, μου, και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι. Δεν θέλω να πω τα παραλυπόμενα των προσωπικών συζητήσεων που έτυχα συμμέτοχος, ναι, με τους επικεφαλείς του Υπουργείου Εργασίας. Να τα πείτε. Δεν κάνει να τα πω, γιατί θα αποδειχθεί. Τι θα αποδειχθεί? Εντάξει. Έπρεπε να συναντηθούμε 10 φορές με τους επιτελείς του Υπουργείου Εργασίας για να αντιληφθούν ότι δεν προσλαμβάνουμε εμείς, δεν κάνουμε την προκήρυξη εμείς, δεν παίρνουμε αυτούς που θέλουμε εμείς, δεν τους βάζουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Όλα αυτά γίνονται από το Υπουργείο Εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ, ναι, και επιτέλους υπάρχει τραγική καθυστέρηση για να μην χάσουμε αυτά τα χρήματα. Μέχρι πριν από 2 μήνες πιστεύανε ότι οι δήμαρχοι διαλέγουν όποιον θέλουν και βάζουν όπου θέλουν αυτούς τους πενταμηνίτες. Ναι. Λοιπόν, φάγαμε 5 μήνες για να καταλάβουν ότι έχουμε καθυστερήσει, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι επιτέλους πρέπει να μας στείλουν αυτούς τους 55.000 εργαζόμενους, γιατί 32.500 είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 22.500 είναι σε διάφορους άλλους τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Λοιπόν,
Έτσι λειτουργούσε το κράτος. Να γυρίσουμε, δηλαδή, να γυρίσουμε στο προηγούμενο. Απίστευτο. Να γυρίσουμε. Δεν λειτουργούσε δηλαδή. Ή κάνανε καθόλου κάτι άλλο. Ή προσπαθούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Τι άλλο δηλαδή προσπαθούσαν. Να μαγειρέψουν τις διαδικασίες μέσω του ΟΑΕΔ. Υποψιάζομαι. Να μαγειρέψουν τις διαδικασίες μέσω του ΟΑΕΔ. Μέσω του ΟΑΕΔ. Ναι. Λίγο πιο λιανά δεν μας τα κάνετε, κύριε Δανελίδη, εσείς τα ξέρετε. Εμείς πάλι δεν τα ξέρουμε, γιατί εσείς κυκλοφορείτε στους διαδρόμους. Θα χάσουμε. Ακούτε. Όχι στους διαδρόμους, εμείς, δεν κυκλοφορεί. Μα για τη δουλειά σας κυκλοφορείτε εκεί. Στις συναντήσεις, εκπροσωπώντας και την αυτοδιοίκηση, ακριβώς, παίρνω μέρος στις συναντήσεις με τους υπουργούς, δηλαδή τις αναπληρώτριες κυρίες υπουργίνες, ναι, του εργασίας, του, ναι, τα επιτελικά στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων, mm-hmm, και όταν αντιλήφθηκαν ότι τελικά οι προκηρύξεις και οι προσλήψεις δεν γίνονται από τους Δήμους, ναι, όταν αντιλήφθηκαν έστω και με κάποια καθυστέρηση ότι όλα αυτά πρέπει να τα κάνουν οι ίδιοι μέσω του ΟΑΕΔ, ναι, υπήρξε μια επίσης αδικαιολόγητη καθυστέρηση 2 μηνών, επανεξετάζοντας τον κατάλογο, τις ειδικότητες και τον τρόπο επιλογής. Ενώ ο τρόπος δηλαδή, επιλογής, μας λέτε ότι θέλανε με κάποιο τρόπο να βάλουν δικούς τους ανθρώπους και φωτογράφιζαν με έναν τρόπο τις προϋποθέσεις. Όχι, όχι, δεν έγινε τελικά αυτό. Α. Αυτό δεν έγινε τελικά, ωραία, αλλά δεν μου το βγάζει κανείς από το μυαλό ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη δικαιολογία όταν ξεκαθάρισαν αυτά τον Απρίλιο, να έχουμε φάει άλλους 2,5 μήνες και να μην έχουμε τους πενταμηνίτες στους Δήμους και στις άλλες υπηρεσίες. Παρά μόνο να προσπαθούσαν να μαγειρέψουν κάτι άλλο. Αλλά να γυρίσουμε στους βρεφονιπιακούς. Πάμε και στους παιδικούς ταπείους. Ευτυχώς αποτρέψαμε με τον αγώνα και την πίεση, τη συνεχή και τη διεκδίκηση, αποτρέψαμε το τραγικό σενάριο των 70 εκατομμυρίων που σας είπα ότι θα οδηγούσε πάνω από 70-80 χιλιάδες παιδιά εκτός, θα εξυπηρετούνταν μόνο 30 με 40 και πάνω από 10.000 εργαζόμενους στην διαδικασία της απόλυσης. Η προκήρυξη, η οποία έγινε παρακαλώ εχθές. Προσέξτε, τι ημερομηνία ήταν εχθές. 15. Ιούλιος, 15 Ιουλίου. Λάθος, 16 ήταν εχθές. 16, νόμι, ναι, σωστά. Τώρα ξέρετε γιατί κόλλησε στις 15. Ναι, στα 15 Ιουλίου τα Ιουλιανά. Τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν. Η προκήρυξη έπρεπε να έχει γίνει από το Μάιο. Η προκήρυξη έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο και αυτή την εποχή οι γονείς να υποβάλουν τις αιτήσεις. Να πιάσουμε ένα-ένα. Καταρχήν, το ποσό των 200 εκατομμυρίων που ζητούσαμε και απαιτούσαμε και συνεχίζουμε να απαιτούμε δεν πιάστηκε. Ανέβηκε βέβαια από τα 70 που μας είχαν πει στο εφιαλτικό σενάριο, ανεβήκαμε περίπου στα 180. Εμείς επιμένουμε και λέμε ότι πρέπει, όπως με την προηγούμενη κυβέρνηση διεκδικήσαμε και πετύχαμε τα 200, mm-hmm, που τότε οι σημερινοί κυβερνώντες ως αντιπολίτευση φωνάζανε ότι δεν επαρκούν τα 200 και πρέπει να είμαστε στα 250. Να λέμε τις αλήθειες, ναι, όσο ήταν αντιπολίτευση οι σημερινοί κυβερνώντες ήταν μαζί μας ως αυτοδιοίκηση στον αγώνα και στη διεκδίκηση για να πετύχουμε. Τώρα ξεκινήσαν από 70, ευτυχώς φτάσαν μέχρι τα 180 και κάτι, αλλά απαιτείται να φτάσουμε στα 200 τουλάχιστον τα περσινά, να μην πούμε ότι εφόσον υποσχέθηκαν αυτοί ως αντιπολίτευση τα 250, απαιτούμε τα 250 που θα ήταν ευχής έργο, να φτάσουμε τουλάχιστον στα 200 για να καλύψουμε τις ανάγκες που καλύψαμε τουλάχιστον πέρσι. Το δεύτερο τραγικό το οποίο έχει συμβεί και το οποίο πήγε να γίνει πέρσι αλλά το ανατρέψαμε και οι σημερινοί κυβερνώντες πέρσι ήταν μαζί μας σε αυτή την ανατροπή, ναι, είναι η ρήτρα 70-30. Για να το πούμε απλά και λαϊκά, το είχαμε πει πέρσι νομίζω στη δική σας εκπομπή πάλι, και όχι πάλι τέτοια εποχή, Μάιο μήνα νομίζω που γινόταν οι αιτήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει, ότι σε έναν Δήμο, στο δικό μας το Δήμο, σε μια γειτονιά, όταν έχουμε παιδικό σταθμό, παράδειγμα στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους ή στην περιοχή Στρεμπενιώτη στην Νεάπολη ή στην περιοχή των Πεύκων, όταν έχουμε έναν παιδικό σταθμό με δυναμικότητα πιστοποιημένη από τις υπηρεσίες και η πιστοποίηση από τις υπηρεσίες βγαίνει ανάλογα τις αίθουσες, το εμβαδό, την αυλή, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, όταν έχουμε δυναμικότητα 100 παιδιά και μέχρι πέρσι εντάσαμε και τα 100 παιδιά στο πρόγραμμα, άρα και οι 100 γονείς ήταν δωρεάν, βάζουν τη ρήτρα 70-30. Δηλαδή το ανώτερο που μπορούμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα από αυτό το, ναι, παιδικό των 100 θέσεων είναι 70. Οι άλλες 30 θα πρέπει να είναι με πληρωμή. Και εμείς αναρωτιόμαστε, σε αυτή την περίοδο της ανεργίας, της φτώχειας, των προβλημάτων, της ανθρωπιστικής κρίσης που το έλεγε και το ξανάλεγε η πολιτική πλευρά που σήμερα κυβερνάει, να μειώσουμε τις θέσεις κατά 30%,
Δηλαδή από τις 100.000, 110.000 προσφερόμενες θέσεις που έχουμε να κατέβουμε στις 70.000. Γιατί? Και να λέμε τους 70 γονείς θα πάτε μεν δωρεάν γιατί εσείς είστε τυχεροί, οι άλλοι 30 πρέπει να πληρώσουν από 100, 150, 200 ευρώ το μήνα. Εμείς θέλαμε και συνεχίζουμε να θέλουμε να είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε Δήμου. Εφόσον οι Δήμοι και στη στρατηγική τους πλειοψηφία οι Δήμοι θα ζητήσουν να μπει το 100% των θέσεων, εάν θέλουν να κρατήσουν και 10, 20, 30 θέσεις στο σύνολο του Δήμου για να είναι για κάποιους οι οποίοι είναι εκτός του προγράμματος, ας τις κρατήσουν. Αλλά να έχει ευχέρεια ο κάθε Δήμος να εξυπηρετήσει τους πιο φτωχούς, τους πιο άνεργους, τους πιο κατατρεγμένους, αυτούς οι οποίοι είναι στην πιο δύσκολη θέση. Εάν δεν ανατραπεί αυτό το 70-30, ούτε τα 70 ή 80 χιλιάδες παιδιά θα εξυπηρετηθούν. Θα κατέβουμε κάτω από 70. Και όταν υπολογίζουμε ότι θα είναι πάνω από 120.000 οι αιτήσεις, εσείς ήσασταν καλοί στην αριθμητική στο σχολείο, πόσες χιλιάδες παιδιά θα μείνουν απ' έξω? 50 τόσες χιλιάδες παιδιά θα μείνουν απ' έξω. Ναι. Τρίτο, πολύ άσχημο. Και δεν μας ακούσανε. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Και δεν μας ακούσανε ούτε σε αυτό. Βάζουν για πρώτη φορά την εξής παράγραφο. Ότι για να καταβληθεί η πρώτη δόση, γιατί όλα αυτά είναι και χρήμα, μισθοδοσία, φυσικά, αγορά, φυσικά, διατροφής, φυσικά, πληρωμή νερού, ρεύματος, φυσικού αερίου για τη θέρμανση των παιδικών σταθμών κτλ. Μέχρι πέρσι, με τον πρώτο μήνα, λειτουργούσε ένα μήνα το Σεπτέμβριο ο παιδικός σταθμός, στις αρχές Οκτωβρίου υποβάλαμε τα πρώτα δικαιολογητικά και παίρναμε την προκαταβολή που ήταν περί το 40%. Και με αυτή, το 40% όλου του χρόνου. Με αυτή την προκαταβολή πληρώναμε όλους τους μισθούς μέχρι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη και περιμέναμε το Φλεβάρι να πάρουμε τη δεύτερη δόση. Πηγαίναμε μέχρι το Μάιο, το Μάιο παίρναμε την τρίτη δόση και καλύπταμε τη χρονιά με μια σχετική άνεση. Τώρα μας λένε ότι θα υλοποιούμε τουλάχιστον το 30% του έργου, δηλαδή μέσα Δεκεμβρίου. Ναι. Θα υποβάλουμε μετά από το 30% τα δικαιολογητικά, παραμονές Χριστουγέννων δηλαδή, θα μας τα ελέγξουν το Γενάρη και την προκαταβολή θα την πάρουμε το Φεβρουάριο. Και εσείς εγώ κάνω την εξής. Από την τσέπη σας. Ποια τσέπη μας. Ποια τσέπη μας. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Γενάρης. Να μην πω και το Φλεβάρι. 5 μήνες θα είναι απλήρωτο το προσωπικό. Αυτό λέω. Από πού 5 μήνες δεν θα πληρώνουμε το ΙΚΑ τους. Μάλιστα. Θα χάσουμε την ασφαλιστική ενημερότητα. 5 μήνες δεν θα πληρώνουμε το φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Καταλάβαμε μια χαρά. Θα χάσουμε τη φορολογική ενημερότητα. Και όταν θα έρθει η ώρα το Φεβρουάριο τώρα να μας δώσουν τα χρήματα, δεν θα μπορούμε να τα εισπράξουμε. Γιατί όποια επιχείρηση δημοτική ή όποιος δήμος δεν έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπορεί να εισπράξει τα χρήματα και τα κονδύλια. Κάνουμε έκκληση λοιπόν όλα αυτά. Θα σας τα δώσω και με έγγραφο το οποίο έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ωραία. Στο Υπουργείο Οικονομικών. Ωραία. Στο Υπουργείο Εργασίας και λοιπόν, κάναμε έκκληση. Είμαστε σε ετοιμότητα για τον ανασχηματισμό. Να ξέρετε ότι μπορεί να διακόψουμε την διακόψουμε, κουβέντα μας, γιατί θα πρέπει να συνδεθούμε. Να δούμε. Αλλά μέχρι τότε όμως εγώ θα σας πάω και σε ένα άλλο θέμα, μιας και σας έχουμε σήμερα εδώ. Πριν τελειώσουμε αυτό το θέμα, κάνουμε έκκληση μέσα από την ψυχή μας σε όποιους θα είναι υπουργοί, είτε στο εσωτερικό είτε στο εργασίας, έστω και τελευταία στιγμή, να διορθώσουν αυτά τα τρία πράγματα για να μπορέσουμε έστω και με κατόπιν εορτής, έστω και μετά το τέλος Αυγούστου, που είναι δεδομένο ότι αρχές Σεπτεμβρίου δεν θα είναι έτοιμα όλα αυτά, που πρέπει 1η Σεπτεμβρίου να αρχίσουμε να λειτουργούμε τους παιδικούς σταθμούς, έστω και κατόπιν εορτής τουλάχιστον να λύσουμε αυτά τα τρία θέματα, να πάμε στις 90-95.000 παιδιά που θα εξυπηρετηθούν, ανεβάζοντας το ποσό 200 και καταργώντας το 70-30, και έλεος για όνομα του Θεού να διορθώσουμε την προκαταβολή, να πάρουμε τον Οκτώβριο, έστω τέλος Οκτωβρίου, να πάρουμε την προκαταβολή για να πληρώσουμε αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι ηρωικά προσφέρουν το 8ωρό τους καθημερινά σε δύσκολες συνθήκες. Δεν μπορώ εγώ σαν δήμαρχος να ζητήσω από τους εργαζόμενους να δουλεύουν 5 μήνες απλήρωτοι. Και εντάξει, στο δικό μας Δήμο δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα, αλλά είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους. Γιατί έχουμε εκατομμύρια ευρώ στην άκρη, στο ταμείο και δεν τα παραδώσαμε. Ευτυχώς μας φώτισε ο Θεός και δεν τα παραδώσαμε στην Τράπεζα Ελλάδος όπως απαιτούσαν. Αλλά από τους 325 Δήμους, οι 320 που δεν έχουν αποθεματικά στην άκρη ή τα παραδώσανε και τα χάσανε, έτσι, λοιπόν, αυτοί 5 μήνες θα έχουν απλήρωτο το προσωπικό. Και 5 μήνες από πού θα αγοράζουν ψωμί, γάλα, βούτυρο, μέλι, τυρί για να ταΐζουν τα παιδιά κάθε μέρα. Λοιπόν, κύριε Δανιλίδη, πείτε μας
πότε και γιατί αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία της κινητοποίησης της ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης για πρόγραμμα στήριξης στη χώρα και τι ακριβώς είχατε κατά νου. Από την πρώτη μέρα που είδα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ελληνικά και τα διεθνή, ότι υπάρχουν 4-5 χώρες στην Ευρώπη, Βρετανία, Φιλανδία, Ολλανδία, Σλοβακία, Γερμανία, που αντιδρούν πολύ σκληρά για τη σωτηρία της πατρίδας μας, σκέφτηκα ως δήμαρχος και ως πολίτης αυτής της χώρας που πονάω και πασχίζω για το μέλλον της πατρίδας μας και το σε τι περιβάλλον θα ζήσουν τα παιδιά μας. Ναι. Επικοινώνησα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ γραπτά, σας έχουμε στείλει το κείμενο με δελτίο από προχθές, λοιπόν, με τον πρόεδρο της ΕΜΠΕ, τον κύριο Πατούλη και τον κύριο Αγοραστό, με τον κύριο Μπουτάρη, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης που είναι ο συντονιστής της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης Δημάρχων, και με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρική Μακεδονία, τον κύριο Κυρίζογλου, και έκανα έκκληση να κάνουμε κλιμάκια δημάρχων, να επισκεφτούμε τις αντίστοιχες χώρες, να συναντηθούμε με τους δημάρχους, με τα προεδρία των δημάρχων αυτών των χωρών, να αξιοποιήσουμε και το CMR, το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών, και την Επιτροπή των Δήμων και των Περιφερειών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και να κάνουμε έκκληση, να παρακαλέσουμε, ναι, για την πατρίδα, ας παρακαλέσουμε. Δεν χρειάζονται εγωισμοί και μύτες σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, να παρακαλέσουμε τους συναδέλφους δημάρχους αυτών των χωρών να πιέσουν τα κόμματά τους, όλοι ανήκουν σε κάποιο κόμμα, να πιέσουν τους βουλευτές τους, των περιοχών τους, έτσι ώστε να μην υπάρχει αρνητικό κλίμα στα κοινοβούλια τους, και με το καλό, όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουν, όπως ψήφισε πρώτη και καλύτερη η Γαλλία, και οφείλουμε 1000 ευχαριστώ και στον πρόεδρο Ολάν, αλλά και σε όλο το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας, που αν έχουμε ελπίδα να σωθεί η χώρα. Και η Γαλλία ψήφισε, και η Φιλανδία ψήφισε, και η Γερμανία ψήφισε, και η Αυστρία ψήφισε, και όλοι ψήφισαν. Ναι, όχι, όλοι δεν ψήφισαν. Τελικά. Όλοι όχι, δεν ψήφισαν. Όχι, αυτοί που ανέφερα, λέω, όλοι ναι, ψήφισαν. Ναι, η Σλοβακία τελικά δεν ψήφισε. Ναι, ναι, είπαμε. Η Σλοβακία δεν ψήφισε. Η Πολωνία δεν ψήφισε. Ακόμη. Η Ιταλία, η Ισπανία δεν ψήφισαν. Δεν πήραν ακόμα αποφάσεις. Λοιπόν, και να παρακαλέσουμε τους συναδέλφους δημάρχους αυτών των χωρών να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα πειθούς, πίεσης, παράκλησης προς το πολιτικό σύστημα της χώρας τους, για το ότι χρειάζεται και δικαιούται και αξίζει αυτή η πατρίδα που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού και της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Ο λαός περισσότερο, ο ελληνικός λαός, αξίζει και δικαιούται της υποστήριξης για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Γίνανε κάποιες επικοινωνίες γραπτά και τηλεφωνικά. Ναι. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν επιτεύχθηκε κάποιο ραντεβού ή κάποια συνάντηση. Περιμένουμε ίσως από ώρα σε ώρα κιόλας, γιατί έχουμε ζητήσει ραντεβού με όλα αυτά τα προεδρία των δημάρχων σε όλες αυτές τις χώρες. Σε κάθε περίπτωση θα βοηθούσε ένα τέτοιο ραντεβού, ανεξάρτητα από τον τελικό στόχο. Εξάρθηκαν επιστολές που παρακαλάμε και ζητάμε από όλα αυτά τα όργανα της αυτοδιοίκησης όλης της Ευρώπης να συνδράμουν. Στείλαμε επιστολές και σε άλλα πολιτικά όργανα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε όλες τις πτέρυγες, τις κομματικές και τις παραταξιακές, και ζητάμε, τεκμηριώνοντας την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα και ειδικά στην αυτοδιοίκηση, ζητάμε τη συνδρομή τους. Τώρα, με ποιον τρόπο εσείς θα εξυπηρετήσετε άπορα άτομα στον Δήμο σας? Ναι. Στο Δήμο μας, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, τα πράγματα είναι καλά. Είναι καλά και δεν θέλω να περιευτολογήσω. Έχετε κάνει αλλεπάλληλες φορές ρεπορτάζ και στα κοινωνικά παντοπολία και στα κοινωνικά συσίτια και στα κοινωνικά φαρμακεία και στα δημοτικά ιατρία και στις δομές βοήθειας στο σπίτι και στα κηφί και στα καπί και στις άλλες περιπτώσεις όπου ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε οικογένεια στο Δήμο μας έχει το παραμικρό πρόβλημα, πριν καν σκάσει το πρόβλημα, εφόσον έχουμε μια στοιχειώδη ενημέρωση είτε από τις κοινωνικές μας υπηρεσίες είτε από το γειτονικό περιβάλλον, τρέχουμε αμέσως. Οι κοινωνικές μας υπηρεσίες εδώ και 20 χρόνια από την πρώτη χρονιά που ανέλαβα δήμαρχος δουλεύουν σε διπλή βάρδια. Μέχρι τις 9 το βράδυ. Εμείς δεν είμαστε μια κλασική υπηρεσία όπως στους περισσότερους δήμους της Ελλάδας, που 2,5-3 ώρα κλειδώνονται τα κτίρια, τα δημαρχία και οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα ΚΑΠΗ κτλ. Μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ, και έχουμε και βάρδια ακόμα και για το Σαββατοκύριακο, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα σε κάποια οικογένεια, είτε πρόβλημα για την υποστήριξή τους κοινωνικά, ψυχιατρικά, ιατρικά, ψυχολογικά, είτε πρόβλημα για τη διατροφή τους. Γιατί μιλάμε τώρα στο δικό σας τόνο? Εμείς έχουμε ξεπεράσει. Φαντάζομαι ότι θα έχει διαμορφωθεί αλλιώς. Δυστυχώς έχουμε ξεπεράσει τις 1500 οικογένειες.
Δυστυχώς. Μεγάλος αριθμός. Και δυστυχώς το τελευταίο εξάμηνο, από την αρχή του χρόνου και μέχρι σήμερα, έχουμε καθημερινή νέα προσέλευση. Υπάρχει τραγική αύξηση των φτωχών, των πεινασμένων, αυτών που κινδυνεύουν να τους κόψουν το ρεύμα. Ευτυχώς το έχουμε καταφέρει, δεν έχει κοπεί σε κανέναν. Και αυτών οι οποίοι κινδυνεύουν να τους βγάλουν έξω από το σπίτι, γιατί έχουν 7, 8, 10 μέχρι και 15 μήνες απλήρωτο το ενίκιο. Η τοπική αυτοδιοίκηση έβγαλε πολύ μεγάλη πλάτη όλο το προηγούμενο διάστημα. Χαίρομαι που το ακούω και το ακούω από το δικό σας τον τηλεοπτικό σταθμό, γιατί είναι κοντά στην αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς οι άλλοι κεντρικοί τηλεοπτικοί σταθμοί δεν το έχουν καταλάβει αυτό και δεν το έχουν αναδείξει. 4,5 και είμαι περήφανος γιατί πυρητώ στον τομέα της αυτοδιοίκησης και ειδικά στον κοινωνικό τομέα. 4,500 δομές, αγαπητοί μου. 4,500 κοινωνικοπρονιακές δομές υπάρχουν και λειτουργούν στους Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Εάν κλείσουμε τα μάτια μας και σκεφτούμε σε τι κατάσταση ζούγκλας, κανιβαλισμού και ανθρωποφογίας θα είχε φτάσει η χώρα μας αν δεν υπήρχαν αυτές οι 4,500 δομές της αυτοδιοίκησης, αυτοδιοίκηση η οποία πολύ εύκολα λιδωρείται, πολύ εύκολα συκοφαντείται, πολύ εύκολα υβρίζεται από διάφορους ανεύθυνους και υπεύθυνους κυβερνητικών φορέων. Κατά καιρούς εξαιτίας συγκυριών. Έτσι. Με αφορμές, ναι, διάφορες. Από τους, χίλιους τόσους δήμους της χώρας μέχρι τον Καλλικράτη υπήρχαν και 30 όποιος δήμοι. Όποιος έχει μάτια, ναι, βλέπει, λέει μια λαϊκή παροιμία. Αυτή η έρημη αυτοδιοίκηση που έχει υποστεί 65% μείωση των πόρων της τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Αυτή η αυτοδιοίκηση που χτυπιέται από παντού. Λοιπόν, επειδή έχει εξαντληθεί ο χρόνος και επειδή, όπως σας είπα, και από στιγμή σε στιγμή ανακοινώνεται η καινούρια κυβέρνηση, η οποία μάλλον σύμφωνα με πληροφορίες θα ορκιστεί και στις 7:30 απογευματινή σήμερα, θα πάρουμε μία... Μην παίρνε το όρκο γι' αυτό, γιατί ο πρόεδρος Δημοκρατίας περιμένει 3 μέρες κλεισμένο στο προεδρικό μέγαρο να ορκίσει την καινούργια κυβέρνηση εδώ και 3 μέρες. Γιατί το λέτε κλεισμένος, ας πούμε, τι θα... Γιατί τον ειδοποιήσανε τον πρόεδρο Δημοκρατίας εδώ και 3 μέρες, είναι γνωστό αυτό από το ρεπορτάζ. Α, μάλιστα, μάλιστα. Είναι γνωστό από το ρεπορτάζ, για να μην ξεχνάω και την παλιά δημοσιογραφική μου. Εντάξει, έτσι. Λοιπόν, 3 μέρες περιμένει να του φέρουν τους... Αναφέρεστε στην αδράνεια, την τρίμερη. Δεν ξέρω αν είναι αδράνεια, εγώ δεν νομίζω ότι είναι αδράνεια. Α, δεν τη λέτε αδράνεια, πώς θα τη χαρακτηρίζατε, καθυστέρηση. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια να μαγειρευτεί εκεί η κατάσταση με τις ισορροπίες, με τους συσχετισμούς, με τις συνιστώσεις, με τις τάσεις, με αυτούς που θα φύγουν, με αυτούς που δεν πρέπει να φύγουν και να μείνουν. Μάλιστα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό το καινούργιο κυβερνητικό σχήμα και στα κρίσιμα υπουργεία που έχουν να κάνουν με το λαό και την κοινωνία και την αυτοδιοίκηση, όπως ανέφερα πιο μπροστά μερικά υπουργεία, να υπάρχουν συνονοήσιμοι και συνεργάσιμοι υπουργοί για να μπορέσουμε να φέρουμε αποτέλεσμα που το έχει ανάγκη ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δανιλίδη. Καλό κουράγιο ευχόμαστε.